Περισσότερη Ευρώπη, λιγότερη Ευρώπη. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γνωστό αυτό. Εσείς μπαίνετε σε μια διαδικασία. Τι προσδοκάτε με αυτή την αναμέτρηση, που δηλαδή είναι ότι είστε απέναντι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θεωρείτε ότι περνάει το μήνυμά σας στις λαϊκές γειτονιές, στον κόσμο ο οποίος είναι ο κόσμος εργατιάς της μικρομεσαίας αγροτικής. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα σχόλιο το οποίο συνδέεται. Γιατί το πραγματικό ερώτημα είναι περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω αποδεσμευμένη από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πήγαινε και πιο Ευρωζώνη και τα λοιπά. Αν θέλετε, ξεκινώντας από το ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής και του αγροτικού κτηνοτροφικού τομέα της χώρας μας, για το ΚΚΕ, το ζήτημα είναι πώς πραγματικά θα μπορέσει να υπάρξει αυτό που λέμε διατροφική επάρκεια για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, κατά πόσο θα μπορούμε σαν χώρα αυτόνομα ως ένα βαθμό να ανακτήσουμε κάτι το οποίο στο παρελθόν υπήρχε. Σήμερα βλέπουμε ακριβώς τα αποτελέσματα της κοινής αγροτικής πολιτικής και από εδώ μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα όσον αφορά το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια αντιδραστική ένωση καπιταλιστικών κρατών, που για την αγροτιά την ελληνική έφερε συρρήκνωση των αγροτών, έφερε συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής σε λιγότερα χέρια και σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν ήταν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως και σε όλους τους οικονομικούς τομείς, συγκέντρωση δηλαδή της παραγωγής της οικονομίας σε λίγους μονοπωλιακούς ομίλους και στήριξη της ανταγωνιστικότητάς τους και του ανταγωνισμού τους με άλλους ομίλους άλλων υπεριαλιστικών κέντρων, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία και άλλοι. Και σε τελική ανάλυση, αυτό είναι μια κατεύθυνση η οποία εφαρμόζεται συνολικά. Από όποιο τμήμα, και αν πιάσει το ευρωενωσιακό οικοδόμημα, και σε όποια χώρα. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι οποίοι είναι 74% αντίθετοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και οι νέοι Δανείοι, οι οποίοι λένε κατά 80% ότι δεν μπορεί το σύστημα να τους δώσει ευκαιρίες. Είναι και οι Γερμανοί, που λένε κατά 80% ότι οι ανισότητες και η ψαλίδα ανοίγει μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Και αυτό αποδεικνύει ακριβώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, ναι, αλλά αλλάζει ακριβώς προς μια χειρότερη κατεύθυνση, όπως και το σύστημα που εξυπηρετεί, το καπιταλιστικό σύστημα. Άρα για μας το ζητούμενο σήμερα είναι, και κλείνω με αυτό την ερώτησή σας, αυτό το μεγάλο ρεύμα αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σκληρών πολιτικών της, αντιλαϊκών, που εκφράστηκαν στη χώρα μας και από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και από τις προηγούμενες, το οποίο ήταν τα μνημόνια, τα μεταμνημονιακά μνημόνια, η δέσμευση της χώρας με τα ματαμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, να μετατραπεί σε ένα ρεύμα το οποίο θα παλεύει για την αποδέσμευση, για μια Ελλάδα και μια Ευρώπη του σοσιαλισμού. Και σε αυτή την κατεύθυνση πραγματικά μπορούν και οι αγώνες να ενισχύονται, να ζορίζονται οι κυβερνήσεις από το ΚΚΕ και το Οργανωμένο Εργατικό Λαϊκό Κίνημα και να έχουμε και αποσπάσεις. Γιατί αν δεν είχαμε κάνει ένα, και κλείνω με αυτό, και όλους αυτούς τους αγώνες τα τελευταία 10 χρόνια, και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και οι αγρότες, να θυμίσω ότι το ΚΚΕ έδωσε ισχυρό παρόν και οι δυνάμεις του ΚΚΕ και άλλων ριζοσπαστών ήταν επικεφαλής των μπλόκων των αγροτών σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δεν θα είχαμε λοιπόν ούτε αυτά τα θετικά μέτρα, όπως λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, αν δεν ήταν κάτω από την πίεση των εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων. Πόσο μπορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα να κινηθεί σε αυτό το πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μπορέσει να περάσει το μήνυμά του? Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα, και αντιφατικό. Δεν θέλω να σας στερήσω το βασικό ρόλο που έχετε στο τραπέζι να διευθύνετε τη συζήτηση, αλλά όπως καταλαβαίνετε ανοίγει τώρα μια μεγάλη ατζέντα που δεν μπορούμε να μην απαντήσουμε. Προφανώς. Γιατί το λέω αυτό? Προφανώς. Γιατί τώρα οι προηγούμενοι συνομιλητές βάλαν τα ζητήματα της ανώτητας ακροδεξιάς, ευρωσκεπτικισμού, μεταναστευτικό, και ο κόσμος πραγματικά, οι εργαζόμενοι που ακούνε τη σημερινή μας συνομιλία, νομίζω ότι θα βγάζουν ένα συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που μιλάμε εδώ είμαστε κάπου μακριά σε μια γυάλα και δεν βλέπουμε την πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε. Ποια είναι η πραγματικότητα? Γιατί στην Ευρώπη δοκιμάστηκαν όλες οι συνταγές διαχείρισης. Σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, νεοφιλελεύθερες, κυβερνήσεις σοσιαλιστών νεοφιλελεύθερων μαζί, κυβερνήσεις της λεγόμενης αριστεράς ή της νέας σοσιαλδημοκρατίας που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια. Γιατί ακολουθούνται στην ευρωπαϊκή πορεία. Τον θεωρείτε σοσιαλδημοκρατία? Ναι, είναι μια νέα σοσιαλδημοκρατία καραμπινάτη, η οποία έχει ενσωματώσει και όλα τα παλιά και φθαρμένα στοιχεία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια και έφεραν τα πρώτα μνημόνια και τσάκισαν τα δικαιώματα. Και λέω το εξής. Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ακροδεξιάς. Και εγώ να πω το εξής, για να μην πούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Μα όταν πας στις 9 Μάη, που είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, όπου οι λαοί της Ευρώπης με επικεφαλής τους κομμουνιστές και τον κόκκινο στρατό τσακίζαν τον φασισμό και τον χιτλερισμό και τη ναζιστική μηχανή,
και υπογράφεις μια κατάπτυστη διακήρυξη που μιλάει για το σιδηρού παραπέτασμα και την πάλι για την ελευθερία και τη συνυπογράφει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο ηγέτης της λεγόμενης προοδευτικής συμμαχίας, με τους καραμπινάτους κραγμένους ακροδεξιούς της Ευρώπης, τον Όρμπαν, τους Αλβίνιδες, τον Γκούρτζ. Μπορούν αυτοί να φράξουν τον δρόμο στην ακροδεξιά? Μα τα μεταναστευτικά, το μεταναστευτικό πρόβλημα και οι προσφυγικές ροές είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που και ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό από το πόσο καλά την εφαρμόζει, την πολιτική του Μέντεσε, τη στήριξη των συμφερόντων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Οι Ευρωπαίοι, Γερμανία, Γαλλία μαζί με τους Αμερικανούς βομβάρδισαν τη Συρία. Διέλυσαν υποδομές, εδραίωσαν τα δικά τους μονοπόλια εκεί για να έχουν μερίδιο να μπουν μέσα στην αγορά των υδρογονανθράκων της περιοχής. Και ξεσπίτωσαν όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους όχι μόνο τους έρχονται προς τα δω για να σωθούν από τη φρίκη του πολέμου, αλλά τους εγκλωβίζεις διπλά και τρίδιπλα στα hot spots. Δεν τους αφήνεις να πάνε στον τελικό τους προορισμό. Δεν αμφισβητείς τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους εγκλωβίζουν. Είναι δικό της φταίξιμο. Και εμείς λέμε ότι σε αυτό το δρόμο δεν έχει διέξοδο για την εργατική τάξη και τους λαούς. Θα γίνεται συνεχώς χειρότερη και βαρύτερη. Και όσοι θέλουν να πούν τώρα ότι γίνεται μια πάλι προόδου και συντήρησης και τα λοιπά, το φως και το σκότος και τα λοιπά. Ναι, μα εδώ πρέπει να καταλάβει. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο υπότης του φωτός απέναντι στο μαύρο καβαλάρι όταν έχει πίσω στο άλογο τους ακροδεξιούς της Ευρώπης? Δεν μπορεί. Όταν πήρε τη Χρυσή Αυγή και την πήγε κρουαζιέρα στα ακριτικά νησιά, ενώ ήταν υπόδικη. Οι κύριοι της Χρυσής Αυγής είναι υπόδικοι εγκληματίες και τους πας στις παρελάσεις, στα ακριτικά νησιά, στις 25 Μάρτη χτυπάς τους αντιφασίστες, τους κομμουνιστές που διαδηλώνουν εναντίον τους με τα ΜΑΤ. Μπορούν αυτοί? Όχι. Εμείς λέμε οι κομμουνιστές το έκαναν στο παρελθόν. Εκεί που έχουμε ισχυρή παρουσία σε χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, δεν ζυγώνει η Χρυσή Αυγή. Και είναι ο μόνος τρόπος να δυναμώσει το ΚΚΕ για να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή και στην Ελλάδα και οι δυνάμεις με τις οποίες συνεργάζεται το ΚΚΕ, που είναι 35 κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Πολλά από αυτά θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές για να γκρεμιστεί και η Χρυσή Αυγή και η άνοδος της ακροδεξίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν υπάρχει καθόλου φιλολαϊκό στίγμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί εδώ συζητάγαμε πριν για κοινή αγροτική πολιτική, για χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παίρνουν αγρότες, παίρνουν επιχειρήσεις, διαχέεται ένα χρήμα κοινοτικό. Αυτό... Καταρχήν το κοινοτικό χρήμα, κύριε Ραβάνε, δεν γεννιέται από το πουθενά. Προφανώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδιους πόρους δεν έχει. Έχει τους πόρους, τους οποίους καταθέτει κάθε κράτος μέλος με βάση τη φορολογία. Άρα λοιπόν, γιατί γίνεται και μια συζήτηση, αν θέλετε τώρα, σε σχέση με την απορροφητικότητα των κονδυλίων που έρχονται. Και η Ελλάδα, ξέρετε, μέχρι το 2018 ήταν πρώτη στην απορροφητικότητα των κονδυλίων. Ανεξάρτητα το τι λέγεται. Το θέμα είναι και πού προσανατολίζονται αυτά τα χρήματα. Τα οποία τα αποσπάνε από τη φορολογία της εργατικής τάξης του λαού, πάνε στις Βρυξέλλες και μετά δίδονται και μάλιστα κλειδωμένα, με κοστολογημένα έργα, με τη λογική είτε του κόστους ωφέλους είτε της ανταποδοτικότητας. Και γι' αυτό και δεν είχαμε και ουσιαστική, αν θέλετε, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε όταν ζητήσαμε σαν Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης, μετά το σεισμό στην ΚΟ, για παράδειγμα, 2% ήταν η κοστολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ζημιές, ούτε για να γίνουν αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, γιατί εκεί έπαιζε και το ζήτημα της στατιστικής. Άρα εγώ λέω, εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι και ψευτοδήλημα, αν θέλετε, ότι δεν συζητάμε ευρωπαϊκά μπροστά σε ευρωεκλογές. Γιατί κάθε τι το οποίο βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας να εφαρμόζεται. Εντάξει, έχει την ευρωπαϊκή του διάσταση και έρχεται. Έχει ευρωπαϊκή διάσταση και εφαρμόζεται καρμπών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, να πω το εξής για να κλείσω. Μην φάω και άλλο χρόνο. Ναι, δεν έχουμε κοινή άλλο χρόνο. Θα γίνεται μια συζήτηση. Προσπαθούν τα δύο κόμματα, κυρίως οι διεκδικητές, να διαχωριστούν με έναν τρόπο. Σίγουρα έχουν αποχρώσεις μεταξύ τους, δεν είναι ίδιοι. Για παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα βγει ποτέ να κάνει επίκληση στον Άρη Βελουχιώτη για να πιάσει κάποιες ευαισθησίες των αριστερών, ας πούμε, να τους πείσει τώρα να ψηφίσουν, λες και τόσα χρόνια δεν εφαρμόζει μια σκληρή βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Και μάλιστα μια εβδομάδα αφού έχει υπογράψει με τους ακροδεξίους, δηλαδή τους απογόνους αυτούς που το ΕΕ και Ελλάς έδιωξε από τη χώρα. Όμως στα βασικά στρατηγικά του ζητήματα ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Και εμείς λέμε ότι αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Άρα και εμείς στις ευρωεκλογές και στο Ευρωκοινοβούλιο θα είμαστε τα μάτια και τα αυτιά του λαού εκεί. Θα προειδοποιούμε όπως το κάναμε όλα αυτά τα χρόνια για τα αρνητικά μέτρα, τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντείνεται, τα αρνητικά μέτρα που παίρνονται καρμπών σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γιατί εκεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές πήγαινε και τα συναποφάσιζε, γιατί έτσι είναι το πλαίσιο, όπως είπαν και οι συνομιλητές. Και πολλές φορές οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα καταψήφιζαν, αλλά η κυβέρνηση τα εφάρμοζε. Άρα λοιπόν,
Για μας η λύση είναι δυνατό ΚΚΕ. Σήμερα μπορεί να είναι εγγυητής πολλαπλασιαστής των αγώνων και των αποτελεσμάτων. Χωρίς αγώνες δεν θα είχαμε ούτε αυτά τα λίγα που παίρνουμε σήμερα. Για να ανοίξει και η κουβέντα για την αποδέσμευση με την εξουσία στα χέρια του λαού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.